Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τουρνουά Rebound. Βρισκόμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Α3 ομίλου ανάμεσα στις ομάδες των Ανεφόρων και την ομάδα Κότσφες. Η ομάδα των Ανεφόρων είναι με τις μπλε εμφανίσεις, η ομάδα των Κότσφες είναι με τις μαύρες. Για τις δύο ομάδες έχουν κατέβει 9 άτομα. Η πεντάδα της ομάδας των Ανεφόρων είναι ο Κολλιός, ο Τσαπανάκης, ο Γκλιάτης, ο Δρόσος και ο Παπαδάκης. Για την ομάδα των Κότσφες είναι ο Βεντούρας, ο Θεοδωρόπουλος, ο Βασίλης, ο Νικολόπουλος, ο Γιφτόπουλος και ο Σταυρινούδης. Στο τζάμπολ είναι ο Σταυρινούδης για την ομάδα των Κότσφες με τον Γκλιάτη της ομάδας των Ανεφόρων. Τζάμπολ το κέρδισε η ομάδα των Κότσφες. Η πάσα του Βεντούρα δεν ήταν καλή, έκλεψε ο Κολλιός και τώρα ο Παπαδάκης πέρασε για τον Δρόσο. Εκείνος πέρασε τον Τζαμπανάκη, σου 2-2. Είναι άστοχος, είναι για αμυντικό rebound από τον Γιφτόπουλο. Άφησε για τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Εκείνος για τον Γιφτόπουλο και τώρα ο Νικολόπουλος, πάλι στο Γιφτόπουλο. Βεντούρας, Θεοδωρόπουλος Βασίλης. Σκρινά το Σταυρινούδη. Θα κάνει το σούτια 2, είναι άστοχο. Συνέχεια επιθετικό rebound από τον Γιφτόπουλο. Πέρασε για τον Νικολόπουλο, πάλι Γιφτόπουλο. Ωραία, είπα στον Νικολόπουλο. Ζητάει ο Θεοδωρόπουλος ο Βασίλης, θα περάσει ο Σταυρινούδη εκείνο. Έχει χώρο, θα επιχειρήσει ένα σούτια 2, είναι άστοχο. Στη συνέχεια επιθετικό rebound από τον Νικολόπουλο. Τώρα Βεντούρα για τον Θεοδωρόπουλο. Πάλι Βεντούρα, 10 δευτερόλεπτα. Σου 3 πόντων. Είναι άστοχο, θα μαζέψει ο Γκλιάτης για την ομάδα των Ανεφόρων. Άφησε για τον Δρόσο. Και τον Τζαμπανάκη, εκείνος όμως δεν θα μπορέσει, του φύγει η μπάλα και κατοχή θα περάσει και την ομάδα των Κότσφες με τον Γιφτόπουλο να κάνει την επαναφορά για τον Θεοδωρόπουλο. Η επαναφορά είναι από το πλάι με τον Γιφτόπουλο να πασάρει στον Θεοδωρόπουλο. Εκείνος ο Βεντούρα με τη μία στο Γιφτόπουλο έχει χώρο. Εκείνο θα πασάρει στο Σταυρινούδη, θα παίξει με πλάτη με τον Γκλιάτη, θα γυρίσει σου 2. Είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Νικολόπουλο από τα δικά του χέρια. Θα περάσει εκτό κατοχή για την ομάδα των Ανεφόρων. Έγινε επαναφορά από τον Γκλιάτη για τον Δρόσο. Εκείνο με τη μία στον Παπαδάκη θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Θεοδωρόπουλο. Το πρώτο φάουλ του αγώνα. Στον πάγκο για την ομάδα των Ανεφόρων είναι ο Καρφουλίδη ο Χρήσανδο, ο Καρφουλίδη ο Δωρή, ο Χρονόπουλο ο Κώστα και ο Χρονόπουλο ο Γιώργο. Για την ομάδα των Κότσφες είναι ο Χότζα, ο Θεοδωρόπουλος ο Παντελής, ο Βασιλόπουλος, ο Ξαδάκτυλος και ο Ρούκης. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Παπαδάκη, ο πρώτος πόντος του αγώνα. Εύστοχη η δεύτερη, 2-2 από τον Παπαδάκη. Στην επαναφορά τώρα για την ομάδα των Κότσφες ήταν ο Σταυρινούδης, περάσε για τον Βεντούρα. Θα κατεβάσει εκείνος, τώρα θα πασάρει για τον Θεοδωρόπουλο. Ζητάει ο Νικολόπουλος, κρατάει ο Θεοδωρόπουλος ο Βασίλης. Πέρασε ωραία, πάσα για τον Γιφτόπουλο. Εκείνος θα αστοχίσει. Συνέχεια ο Σταυρινούδης παλεύει και κερδίζει το επιθετικό rebound. Στη συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Γκλιάτη. Στην προσπάθειά του να τον κόψει, σωστό το φάουλ. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Σταυρινούδης. Εύστοχη η πρώτη, έκανε το 2-1. Εύστοχη και η δεύτερη, 2 όλα. Στην επαναφορά τώρα είναι ο Τσαπανάκης για τον Δρόσο. Σκρίνα από τον Γκλιάτη. Τώρα θα του περάσει ο Δρόσος. Ο Τρέας θα κάνει την προσπίση, θα περάσει τον Κολλιό. Εκείνος σου 2.
Είναι άστοχο, επιθετικό rebound από τον Κλιάτη. Στη συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Σταυρινούδη. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Κότσφες. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Γκλιάτης. Άστοχη η πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη, 3-2. Προβάδισμα και πάλι για την ομάδα των Ανεφόρων. Έγινε επαναφορά από τον Σταυρινούδη για τον Γιφτόπουλο και τώρα ο Βεντούρας. Σταυρινούδης. Θοδωρόπουλος κρατάει, ζητάει ο Βεντούρας. Ο Θοδωρόπουλος τώρα θα περάσει τον Γιφτόπουλο. Ένα σκηνική θα βοήθα και περάσει τον Νικολόπουλο. Ωραία στον Βεντούρα με τη μία, το σουτιά 2 είναι άστοχο. Συνέχεια ένα follow από τον Σταυρινούδη, θα πετύχει το καλάθι. Θα δώσει προβάδισμα για την ομάδα των Κότσφες. 3-4. Έγινε η επαναφορά από τον Τσαπανάκη για τον Δρόσο και τώρα ο Κολλιός. Με 4 προσωπικούς του πόντους. Ο Σταυρινούδης έδωσε προβάδισμα για την ομάδα των Κότσφες. Τώρα ο Παπαδάκης θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 5-4. Στην επαναφορά για την ομάδα των Κότσφες ήταν ο Βεντούρας για τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Σταυρινούδης θα παίξει με πλάτη εκεί με τον Κολλιό. Τώρα ο Βεντούρας για 2 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Τσαπανάκη. Θα αφήσει τον Δρόσο. Παπαδάκης. Κάνει το σουτ για 2, είναι εύστοχος και ο Παπαδάκης. 7-4, έγινε επαναφορά από τον Βεντούρα για τον Θοδωρόπουλο. Προβάδισμα 3 πόντων για την ομάδα των Ανεφόρων. Γιφτόπουλος, τώρα ο Νικολόπουλος, άφησε τον Βεντούρα, έκλεισε τη μία για τον Γιφτόπουλο. Έχει χώρο, θα επιχειρήσει ένα σουτ για 3 πόντων, είναι άστοχο. Νικολόπουλος ένα follow, θα πετύχει το καλάδι, θα κάνει το 7-6. Θα μειώσει τον πόντο. 6 λεπτά ακόμα. Έγινε επαναφορά από τον Τσαπανάκη για τον Δρόσο. Παπαδάκης. Τσαπανάκης τώρα. Κολλιός έχει χώρο στους 3 πόντων. Είναι άστοχο. Αμυντικό ριμπάντο το Θεοδωρόπουλο. Άφησε για τον Βεντούρα, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση ομάδας των Κότσφες. Γιφτόπουλος και τώρα Νικολόπουλος από την κορυφή της ρακέτας. Είναι εύστοχος, 7-8. Προβάδισμα τώρα για την ομάδα των Κότσφες. Στην επαναφορά για την ομάδα των Ανεφόρων είναι ο Παπαδάκης για τον Δρόσο. Καλή άμυνα τον Βεντούρα, τώρα ο Γκλιάτης. Ο Τσαπανάκης ζητάει, κρατάει ο Γκλιάτης, θα πάει σε ατομική προσπάθεια, είναι άστοχος. Ο Νικολόπουλος θα μαζέψει, θα με την κορυμπάνω και συνέχεια ο Βεντούρας θα ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Τσαπανάκη. Τώρα θα κερδίσει το φάουλ από τον Δρόσο. Έχουμε αλλαγές, θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Κολλιού για την ομάδα των Ανεφόρων ο Καραπουλίδης ο Χρύσανδος. Στην επαναφορά για την ομάδα των Κότσφες είναι ο Βεντούρας για τον Θεοδωρόπουλο. Βρισκόμαστε στα μισά της πρώτης περίοδου. Θεοδωρόπουλος πέρασε για τον Γιφτόπουλο, εκείνος θα επικυρήσει ένας 3 πόντων και θα ευστοχίσει κάνοντας το 7-11. Στο συν 4 τώρα είναι η ομάδα των Κότσφες. Για να δούμε την απάντηση της ομάδας των Ανεφόρων. Έγινε επαναφορά από τον Δρόσο και τον Τσαπανάκη και πάλι ο Δρόσος. Σκρίνει από τον Καραφουλίδη, πέρασε τον Τσαπανάκη. Εκείνος θα περάσει τον Γκλιάτη. Ζητάει πάλι ο Τσαπανάκης, κρατάει ο Γκλιάτης. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Τώρα θα περάσει τον Δρόσο. Με τον Βεντούρα και στο μαρκάρισμα θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Η επαναφορά είναι από την baseline για την ομάδα των Ανεφόρων με τον Δρόσο. Πέρασε τον Τσαπανάκη. Σου δια 2, άστοχος. Συνέχεια παλεύουν για το επιθετικό rebound και θα το κερδίσουν η ομάδα των Ανεφόρων με τον Κλιάτη, ο οποίος συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό, το επόμενο θα έχει βολές η ομάδα των Ανεφόρων. Στην επαναφορά του baseline είναι ο Καραφουλίδης ο Χρύσανθος. Τώρα ο Τσαπανάκης ζητάει ο Παπαδάκης να περάσει. Πάει στη συνηθισμένη θέση του. Τώρα θα κερδίσει το φάουλ από τον Θεοδωρόπουλο. Είναι το πέμπτο ομαδικό, βολές θα εκτελεί. Η ομάδα των Ανεφόρων από εδώ και πέρα.
Εύστοχη πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη. 9-11, ενώ έχουμε αλλαγές, θα περάσει το παιχνίδι για την ομάδα των coach. Θέσεις ο Θεοδωρόπουλος, ο Παντελής και ο Εξαδάκτυλος. Θέσεις των Θεοδωρόπουλου, Βασίλη και Νικολόπουλου. Έγινε μανοβορά από τον Σταυρινούδη για τον Εξαδάκτυλο. Θα κατεβάσει εκείνος τώρα για την ομάδα των coach. Επειδή προηγούνται με 2 πόντους. Γιφτόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Δρόσο. Η επαναφορά είναι από το πλάι για την ομάδα των coach fest. Με το Βεντούρα στην επαναφορά. Γιφτόπουλος πάλι, Εξαδάκτυλος και τώρα Γιφτόπουλος. Θεοδωρόπουλος για τον Εξαδάκτυλο με τη μία στο Σταυρινούδη. Θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές ο Σταυρινούδης. Εύστοχη και η δεύτερη. Αλλαγές. Θα περάσει το παιχνίδι ο Ρούκης για την ομάδα των Κότσιφες στη θέση του Βεντούρα. Στην επαναφορά είναι ο Καραπουλίδης ο Χρύσανθος για τον Δρόσο. Ύψωσε για τον Κλιάτη, εκείνος θα κάνει έναν από το lay-up και θα ευστοχίσει κάνοντας το 11-13. Εξαδάκτυλος. Σουτιά 2, είναι άστοχος. Συνέχεια θα μαζέψει τα με την κορυμπάνω τον Καραφουλίδης. Θα περάσει τον Δρόσο. Εκείνος για τον Παπαδάκη. Συνηθισμένη θέση, θα ξεκινήσει τώρα την προσπάθειά του στο καλάθι για να δούμε. Θα σταματήσει, θα κάνει το σουτιά 2 και θα ευστοχίσει 13 όλα. Στην επαναφορά τώρα για την ομάδα των Κότσφες ήταν ο Θεοδωρόπουλος ο Παντελής για τον Εξαδάκτυλο. Ρούκης, Σταυρινούδης τώρα. Πέρασε τον Εξαδάκτυλο, εκείνος θα κάνει την ατομική προσπάθεια και θα πετύχει το καλάθι κάνοντας το 13-15. Έγινε επαναφορά από τον Κλιάτη για τον Δρόσο. Σουτιά 2. Είναι άστοχος. Συνέχεια αμυντικό rebound από τον Ρούκη. Πέρασε για τον Σταυρινούδη. Θα φύγει στον εγκλειδιασμό. Θα κάνει το lay-up και θα ευστοχίσει. Κάνει το στο 13-17. Στο συν 4 μετά το εύστοχο καλάθι του Σταυρινούδη. Έγινε επαναφορά από τον Τσαπανάκη για τον Δρόσο. Ήψησε για τον Καραχουλίδη τον Χρύσανθο. Θα γυρίσει εκείνος. Θα κάνει το σουτιά 2. Είναι εύστοχος. 15-17. Στην επαναφορά ήταν ο Γιφτόπουλος για τον Ρούκη. Πάλι Γιφτόπουλος. Εξαδάκτυλος. Τώρα ο Ρούκης θα γίνει το λάθος. Θα κλέψει ο Παπαδάκης. Θα φύγει στον ευνηδιασμό. Το κυνηγάει και ο Γιφτόπουλος. Ο Παπαδάκης θα κάνει το lay-up. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 17 όλα. Ισοπαλία. 2 λεπτά ακόμα για τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Έγινε επαναφορά από τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή για τον Ρούκη. Εξαδάκτυλος. Πέρασε το Ρούκη, προσπαθεί ο Παπαδάκης για το κλέψιμο, ο Ρούκης κρατάει, τώρα θα περάσει τον Εξαδάκτυλο, θα πάει στην ατομική προσπάθεια και θα ευστοχίσει κάνοντας το 17-19. Στην επαναφορά τώρα για την ομάδα των ανεφόρων ήταν ο Δρόσος για τον Παπαδάκη. Έξω πέρασε ο Γιφτόπουλος, θέση του πήρε ο Βασιλόπουλος για την ομάδα των Κότσφες. Παπαδάκης, κρίνει και από τον Καραφουλίδη τον Χρύσανθο. Θα περάσει τώρα για τον Τσαπανάκη, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. Αστοχή η πρώτη. Παραμένει το 17-19 υπέρ της ομάδας των Κότσιφες. Εύστοχη η δεύτερη, 18-19. Έγινε επαναφορά από τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή για τον Εξαδάκτυλο. 1-22 ακόμα απομένει για τις πλήρες του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Εξαδάκτυλος πέρασε στον Βασιλόπουλο, εκείνος στο Ρούκι. Πέρασε στο Σταυρινούδη με το Τσαπανάκι και στο μαρκάρισμα. Αλλάξει πλευρά για τον Βασιλόπουλο, έχει χώρο σου τριών πόντων.
Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή. Με τη μία το σουτ θα ευστοχίσει, 18-21. Στο συν 3 έγινε παραφορά από τον Δρόσο για τον Τσαπανάκη. Ένα λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση. Πέρασε το Δρόσο. Εκείνος ξανά στον Τσαπανάκη. Ζητάει από Παδάκη, θα περάσει τον Καραφουλίδη. Σουτ για 2, είναι άστοχος. Συνέχεια αμυντικό rebound από τον Σταυρινούδη. Πέρασε για τον Βασιλόπουλο. Ζητάει ο Θεοδωρόπουλος ο Παντελής, θα του περάσει τώρα ο Βασιλόπουλος. Είναι άστοχος εκείνος, συνέχεια αμυντικό rebound από τον Τσαπανάκη. Τώρα ο Γκλιάτης με τον Βασιλόπουλο εκεί να παίζει άμυνα. Θα κοπεί καθαρά το Σταυρινούδη, ο Ρούκης πέρασε στο Σταυρινούδη. Είναι 2-3 με 1 για να δούμε. Δεν ήταν καλή η πάσα του, ο Βασιλόπουλος προσπαθεί να σώσει, τζάμπολ. Η επαναφορά είναι για την ομάδα των ανεφόρων, οι οποίοι έχουν συγκατοχή τους 5,37. Έγινε επαναφορά από τον Γκλιάτη για τον Τσαπανάκη. Τώρα ο Δρόσος, 3-2. Θα κάνει ένα σουτ λήξη του χρόνου, είναι άστοχο. Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 18-21 μπροστά η ομάδα των Κότσικας. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα του Α3 ομίλου ανάμεσα στις ομάδες των ανεφόρων και την ομάδα των Κότσιφες. Το σκορ είναι 18-21 υπέρ της ομάδας των Κότσιφες, οι οποίοι έχουν και την κατοχή. Με τον Βασιλόπουλο να κάνει την επαναφορά για το Ρούκι. Πέρασε στον Γιφτόπουλο εκείνος και εκείνος στον εξαδάκτυλο. Γιφτόπουλος και Νικολόπουλος είναι τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα της ομάδας των Κότσιφες. Για την ομάδα των ανεφόρων είναι ο Καραφουλίδης ο Θοδωρής, ο Κολλιός που ξαναπέρασε, Χρονόπουλος Κώστας και Χρονόπουλος ο Γιώργος. Κλέψιμο τώρα εδώ από τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή, πέρασε για τον Παπαδάκη. Θα κερδίσει το φάουλ, είναι από το Ρούκι. Αντιαθλητικό ήταν το φάουλ του Ρούκι πάνω στον Καραφουλίδη. Εύστοχη στον Παπαδάκη, συγγνώμη, εύστοχη η βολή η πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη. Η επαναφορά είναι από το κέντρο για την ομάδα των ανεφόρων με τον Χρονόπουλο τον Κώστα να περνάει για τον Κολλιό. Πάλι Χρονόπουλος Κώστας, δεν είναι καλή η πάση του Κολλιού, πέρασε έξω. Στην επαναφορά τώρα για την ομάδα των Κότσιφες είναι ο Βασιλόπουλος για τον Γιφτόπουλο. Σκρίνε εκεί από το Ρούκι. Γιφτόπουλος ύψωσε για τον Νικολόπουλο, έγινε το κλέψιμο από τον Κολλιό. Ο Χρονόπουλος ο Κώστας πέρασε τον Παπαδάκη, εκείνος θα κάνει το lay-up και θα ευστοχίσει κάνοντας το 22-21. Προβάδισμα για την ομάδα των ανεφόρων. Έγινε επαναφορά από τον Ρούκι για τον Γιφτόπουλο. Εξαδάκτυλος τώρα για τον Ρούκι. Βασιλόπουλος, σου τριών πόντων, εύστοχος, 22-24. Στην επαναφορά ήταν ο Καραφουλίδης ο Θοδωρής για τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Τώρα Χρονόπουλος Γιώργος, σου δια 2, είναι άστοχος, συνέχεια η κατοχή θα παραμείνει για την ομάδα των ανεφόρων. Ενώ έχουμε αλλαγές. Δεν έχουμε τελικά αλλαγές, είναι λάθος. Η επαναφορά είναι με τον Κολλιό για τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Πιέζει και ο Ρούκης τώρα, ο Χρονόπουλος ο Γιώργος. Στον Χρονόπουλο τον Κώστα και πάλι, κάνει την προσπίση, θα περάσει τον Παπαδάκη, σου τριών πόντων. Είναι άστοχος, είναι για αμυντικό rebound από τον εξαδάκτυλο. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Στην επαναφορά για την ομάδα των Κότσιφες είναι ο εξαδάκτυλος για το Ρούκι. Γιφτόπουλος, εξαδάκτυλος. Σκρίνε από τον Βασιλόπουλο και από τον Ρούκι. Ο εξαδάκτυλος θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Θα κάνει βήματα και η κατοχή θα περάσει για την ομάδα των ανεφόρων. Με τον Καραφουλίδη
να βιάζεται να κάνει την επαναφορά. Η επαναφορά είναι από το πλάι για την ομάδα των ανεφόρων. Καραβλίδη Θοδωρής πέρασε για τον Παπαδάκη. Κάνει και τις τρίπλες τώρα, θα πασάρει στο χρονόπλο τον Κώστα για 2. Εκείνος είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Γιφτόπουλο. Πέρασε για τον Νικολόπουλο, θα κάνει τον drive. Θα πετύχει το καλάθι και θα κερδίσει και το foul ο Νικολόπουλος. Goal foul 22-26. Θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει και μία βολή. Το δεύτερο αυτό δεκάλεπτο η ομάδα των ανεφόρων και η ομάδα των Κότσφες έχουν ένα σκορ 4-6 μπροστά. Παραμένει η ομάδα των Κότσφες με 22-27. Τώρα χρονοπλήρως ο Κώστας. Φάουλ από το Ρούκι. Έχουμε αλλαγές. Θα περάσει ο Ρούκης έξω και ο Εξαδάκτυλος. Στη θέση τους θα μπουν ο Θεοδωρόπουλος, ο Βασίλης και ο Βεντούρας. Στην επαναφορά τώρα για την ομάδα των ανεφόρων είναι ο Χρονόπουλος ο Κώστας. Πέρασε για τον Κολλιό, εκείνος τον Παπαδάκη. 10 δευτερόλεπτα. 5. Για να δούμε τον Παπαδάκη, θα κάνει ένα σουτ για 2, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Γιφτόπουλο. Βάσαρε τώρα στο Βεντούρα. Εκείνος τώρα στον Γιφτόπουλο και εκείνος στον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη με τη μία για τον Βεντούρα. Πάλι Θεοδωρόπουλος Βασίλης. Γιφτόπουλος για 3, εύστοχος. 22-30. Την επαναφορά ήταν... Όχι, δεν θα γίνει επαναφορά, έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out. Στην επαναφορά τώρα για την ομάδα των ανεφόρων είναι ο Χρονόπουλος ο Κώστας. Για τον Δρόσο πέρα στο παιχνίδι. Όπως και για την ομάδα των Κότσφες πέρασε ο Σταυρινούδης στη θέση του Νικολόπουλου. Είναι άστοχος ο Κολλιός, αμυντικό rebound από τον Σταυρινούδη. Πέρασε για τον Βεντούρα. Έγινε το κλέψιμο. Τώρα ο Χρονόπουλος ο Γιώργος θα αφήσει για τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Και πάλι Χρονόπουλος Γιώργος. Για τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή. Είναι άστοχος, συνέχεια ο Σταυρινούδης θα μαζέψει την κατοχή για την ομάδα των Κότσφες. Παραλίγο να περιθεί με τον Βασιλόπουλο. Εκείνος σταματήσει, θα κάνει το σουτ για 2, είναι airball. Κατοχή πέρασε για την ομάδα των ανεφόρων. Έχουμε αλλαγές. Θα περάσει το παιχνίδι ο Θοδωρόπουλος, ο Παντελής, θέση του Βασιλόπουλου. Έγινε επαναφορά από τον Κολλιό για τον Δρόσο. Χρονόπουλος Κώστας για τον Κολλιό, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι χαμηλά και είναι από τον Θεοδωρόπουλο. Στην επαναφορά ήταν ο Καραφουλίδης Θοδωρής για τον Χρονόπουλο τον Γιώργο για 3, είναι άστοχος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δρόσος, θα περάσει έξω. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Κότσφες με τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή, για τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Προσπαθεί για το κλέψιμο ο Χρονόπουλος, ο Κώστας δεν κατάφερε, ο Βεντούρας ξαναπέρασε τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Θα κερδίσει το φάουλ, το φάουλ είναι από τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Η επαναφορά είναι από το πλάι με τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή για τον έτερο Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Τώρα ο Γιφτόπουλος για τον Βεντούρα. Σταυρινούδης. Θα παίξει με πλάτη εκεί με τον Καραφουλίδη, θα κοπεί με φάουλ. Τέταρτο ομαδικό και για την ομάδα των ανεφόρων. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Σταυρινούδης. Εύστοχη η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη, ο Καραφουλίδης ο Θοδωρής θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Πέρασε για τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Κολλιός. Σου τριών πόντων. Είναι άστοχο αμυντικό rebound από τον Βεντούρα.
πολύ δυνατή η πάσα που δεν μπόρεσε και ο Γιφτόπουλος. Ο Λιώσης έκανε μια μακρινή πάσα για τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή. Είναι άστοχος εκείνος, αμυντικό rebound από τον Θοδωρόπουλο τον Βασίλη. Θα πάει σε ατομική προσπάθεια, είναι άστοχος ο Βεντούρας. Βάζει το επιθετικό rebound, περάσει ο Σταυρινούδη σου τριών πόντων. Είναι άστοχος, είναι για αμυντικό rebound από τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή. Τώρα θα βήσει τον Δρόσο. Χρονόπουλος Γιώργος, διστάζει για τρεις. Θα περάσει τώρα για τον Χρονόπουλο τον Κώστα, εκείνος πασάρει για τον Κολλιό. Σου τριών πόντων, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Σταυρινούδη, πέρασε για τον Θοδωρόπουλο τον Παντελή. Βεντούρας. Πάλι Θοδωρόπουλος Βασίλης, τώρα Θοδωρόπουλος Παντελής. Έγινε το κλέψιμο από τον Χρονόπουλο τον Γιώργο, πέρασε για τον Δρόσο. Είναι μόνος του με 4, θα πάει σε ατομική προσπάθεια. Θα στοχίσει, συνέχεια ο Γιφτόπουλος θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Ξέβει το μαρκάρισμα του Χρονόπουλου του Κώστα. Άφησε για τον Βεντούρα. Σκρίνει από τον Σταυρινούδη, σου τριών πόντων. Είναι άστοχο από τον Βεντούρα. Αμυντικό rebound από τον Κολλιό που θέλει να τρέξει τον ευνηδιασμό για την ομάδα των Αρεφόρων. Θα κάνει την προσπάθεια προς το καλάθι. Είναι άστοχο, συνέχεια αμυντικό rebound από τον Σταυρινούδη. Άφησε για τον Βεντούρα. Θεοδωρόπουλος Βασίλης και τώρα ο Γιφτόπουλος. Βεντούρας. Πάλι Γιφτόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Κολλιό. Άφησε για τον Δρόσο. Χρονόπουλος Γιώργος. Διστάζει για τρεις. Πέρασε τον Κολλιό. Εκείνος τον Καραφουλίδη Θοδωρή θα κάνει την προσπίση. Θα κάνει το σουτ για δύο. Είναι άστοχος. Από τα χέρια του Δρόσου πέρασε εκτός. Κατοχή είναι για την ομάδα των Ανεφόρων. Τον Κότσιφες. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά από το time out. 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα απομένουν για τη συμπλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Στην επαναφορά για την ομάδα των Κότσιφες. Ήταν ο εξαδάκτυλος για τον Βεντούρα και πάλι ο εξαδάκτυλος. Στο παιχνίδι πέρασε ο Τσαπανάκης για την ομάδα των Ανεφόρων και ο Παπαδάκης. Ο εξαδάκτυλος θα κάνει ατομική προσπάθεια. Θα στοχίσει ο Καραφουλίδης ο Θοδωρής. Θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Στη συνέχεια τα χέρια του Βασιλόπουλου που πέρασε το παιχνίδι για την ομάδα των Κότσιφες όπως και ο Ρούκης πέρασε έξω. Η επαναφορά ήταν από τον Καραφουλίδη του Θοδωρή για τον Παπαδάκη. Πιέζει ψηλά ο εξαδάκτυλος. Ξεφεύγει ο Παπαδάκης. Ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος όμως. Συνέχεια ο Βεντούρας θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Σκριν από τον Ρούκη. Σου τριών πόντων από τον Βεντούρα, είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Καραφουλίδη. Πέρασε τον Δρόσο. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Ανεφόρων με τον Τσαμπανάκη στην επαναφορά. Για τον Παπαδάκη. Δρόσος για δύο, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Σταυρινούδη. Κατοχή είναι για την ομάδα των Ανεφόρων με τον Τσαμπανάκη στην επαναφορά. Για τον Παπαδάκη. Σου δια 2. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Τσαμπανάκη. Το φάουλ είναι χαμηλά. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Τσαμπανάκης. Άστοχη η πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη, 23-31. Έγινε παραφορά από το Σταυρινούδη για τον εξαδάκτυλο. Σταυρινούδης και πάλι. Σκρίνα το Βασιλόπουλο, άφησε στο Ρούκι, αλλά γίνει το κλέψιμο από τον Τσαπανάκη. Συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ. Θα το στείλει στη γραμμή των βολών. Ενώ έχουμε αλλαγές.
Θα περάσει ο Βασιλόπουλος έξω, θέση θα πάρει ο Νικολόπουλος για την ομάδα των Κότσιφες. Άστοχη πρώτη βολή από τον Τσαπανάκη. Εύστοχη η δεύτερη, 24-31 στους 7. Έγινε επαναφορά από τον Σταυρινούδη για τον Εξαδάκτυλο. Εξαδάκτυλος πας πέρας για τον Σταυρινούδη, θα αστοχίσει. Πεύθυνο κορμιά κάτω από τη ρακέτα, το rebound είναι αμυντικό από τον Καραφουλίδη, το Θοδωρή, είναι δυνατή βάστη για τον Δρόσο, στην επαναφορά για την ομάδα των Κότσφες. Είναι ο Ρούκης για τον Βεντούρα. Εξαδάκτυλος είναι αμαρκάριστος. Σκρίνα από τον Νικολόπουλο, σούτια 2 από τον Βεντούρα, άστοχο. Στη συνέχεια επιθετικό rebound από τον Σταυρινούδη, θα πετύχει το καλάθι. 24-33, στην επαναφορά ήταν ο Τσαπανάκης για τον Δρόσο. Τσαπανάκης. Ζητάει ο Χρονόπουλος ο Γιώργος, θα του περάσει. Τώρα ο Παπαδάκης για 2, είναι εύστοχος. 26-33. Στην επαναφορά είναι ο Ρούκης για τον Εξαδάκτυλο. Μείωσε στους 7 η ομάδα των Ανεφόρων. 1,5 λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Έγινε ο pick and roll και ο Σταυρινούδης θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 26-35. Στην επαναφορά ήταν ο Καραφουλίδης ο Θοδωρής για τον Δρόσο. Χρονόπουλος Γιώργος, έχει χώρο, σου 3 πόντων. Είναι άστοχος, συνέχεια με την κορυμπάντα από τον Βεντούρα. Ενώ περάσαμε στο τελευταίο λεπτό. Πιέζει ο Παπαδάκης για το κλέψιμο, κρατάει ο Βεντούρας. Θα κάνει μια πάσα για τον Σταυρινούδη, εκείνος θα αστοχίσει. Στη συνέχεια με την κορυμπάντα από τον Καραφουλή του Θοδωρή. Πέρασε για τον Παπαδάκη. Είναι μόνος του. 4 σε αντίπαλοι για να δούμε τον Παπαδάκη. Σώζει ο ίδιος τελικά την κατοχή. Τώρα πέρασε για τον Τσαπανάκη. Σκρίν από τον Καραφουλίδη, Χρονόπουλος Γιώργος, ένας του 3 πόντων. Είναι εύστοχος. 29-35. Έγινε επαναφορά από τον Εξαδάκτυλο και από τον Βεντούρα. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Εξαδάκτυλος. Σούδια 3. Δεν θα απαντήσει, θα μαζέψει ο Καραφουλίδης Θοδωρής. Θα περάσει για τον Χρονόπουλο. 5. Τελειώνει ο χρόνος, Δρόσος. Θα κάνει ένα σου 3 πόντων στη λήξη του χρόνου. Πάρα πολύ μακριά είναι άστοχος. Τέλος του πρώτου μηχρόνου, 29-35. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Α3 ομίλου ανάμεσα στις ομάδες των Ανεφόρων και την ομάδα των Κότσφες. Το σκορ είναι 29-35 υπέρ της ομάδας των Κότσφες. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Ανεφόρων. Τον Παπαδάκη να κάνει την επαναφορά για τον Δρόσο. Εκείνος για τον Γκλιάτη που πέρασε το παιχνίδι. Τώρα ο Τσαπανάκης για τον Δρόσο. Στο παιχνίδι πέρασε και ο Καραφουλίδης ο Χρύσανθος. Τώρα ο Τσαπανάκης για την ομάδα των Κότσιφες. Πέρασε ο Γιφτόπουλος. Ο Γκλιάτης θα χάσει. Ο Γιφτόπουλος θέλει να φύγει στον ευνηδιάσμο για την ομάδα των Κότσιφες. Θα πάει στο 1-1 με τον Τσαπανάκη. Θα κάνει το σούτ για 2. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Συνέχεια θα περάσει για τον Βεντούρα. Νικολόπουλος πάλι στο Βεντούρα για 2. Είναι εύστοχος ο Βεντούρας. 29-37, έγινε επαναφορά από τον Τσαπανάκη για τον Δρόσο. Άφησε στον Παπαδάκη. Ξεκινάει την προσπάθειά του, τώρα θα κάνει το σουτ για 2, είναι εύστοχος ο Παπαδάκης. 31-37, μείωση στους 6, έγινε επαναφορά από τον Εξαδάκτυλο για τον Βεντούρα και πάλι Εξαδάκτυλος. Βεντούρας
Γιφτόπουλος για τον Σταυρινούδη, πήγε να περάσει μια πάσα, κόπηκε στην αρχή και από τον Καραφουλίδη, κατοχή θα παραμείνει για την ομάδα των Κότσιφες. Με τον Γιφτόπουλος είναι επαναφορά για τον Βεντούρα, πάλι Γιφτόπουλος. Στου τριών πόντων είναι άστοχο, Τσαπανάκης θα μαζέψει με ευκολία το αμυντικό rebound. Θα αφήσει για τον Δρός, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση της ομάδας των ανεφόρων. Παπαδάκης διστάζει, πέρασε τον Καραφουλίδη το Χρύσανδο, πάλι Παπαδάκης. Ένα σκρίνο εκεί θα βοήθησε, ο Παπαδάκης θα πάει στην ατομική προσπάθεια, θα κοπεί και συνέχεια ο Βεντούρας θα οργανώσει τώρα για την ομάδα των Κότσιφες. Πέρασε τον εξαδάκτυλο. Γιφτόπουλος από την κορυφή της ρακέτας για 2, είναι εύστοχος. 31-39, στην επαναφορά ήταν ο Τσαπανάκης για τον Δρόσο. Πάλι Τσαπανάκης. Σκριν από τον Κλιάτη. Τσαπανάκης πέρασε για τον Παπαδάκη. Εκείνος θα κάνει το σουτ για 2, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Κλιάτη. Στη συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 2 βολές. Εύστοχη η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Καραφουλίδη το Χρύσανδο, σουτ για 2. Είναι άστοχος, προσπαθεί ο Γκλιάτης. Ο Νικολόπουλος θα μαζέψει το αμυντικό rebound και συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ. Στην επαναφορά τώρα για την ομάδα Κότσιφες είναι ο Βεντούρας. Τώρα θα περάσει τον εξαδάκτυλο. Πιέζει ο Δρόσος, τώρα ο Νικολόπουλος πάλι στον εξαδάκτυλο. Θα πάει σε ατομική προσπάθεια και θα πετύχει το καλάθι, κάνοντας το 32-41. Στην επαναφορά είναι ο Παπαδάκης για τον Δρόσο. Πάλι Παπαδάκης. Γκλιάτης. Σκρίνα τον Καραφουλίδη το Χρύσανθο. Ο Γκλιάτης κρατάει, τώρα θα αφήσει για τον Παπαδάκη. Θα κάνει το σουτ και θα ευστοχίσει σε ένα καλάθι για 2. 34-41. Έγινε επαναφορά από τον Σταυρινούδη για τον Βεντούρα. Παραλίγο το κλέψουμε από τον Δρόσο. Τώρα ο Σταυρινούδης για 2. Είναι εύστοχος και αυτός. 34-43, είναι παραφορά από τον Γκλιάτη για τον Δρόσο. Δυνατή η πάση του για τον Καραφουλίδη το Χρύσανδο, θα μπορέσει εκείνος. Πέρασε κατοχή για την ομάδα των Κότσιφες, ενώ έχουμε αλλαγές. Πέρασε ο Χρονόπουλος ο Κώστας στο παιχνίδι, στη θέση του Δρόσου. Στην παραφορά τώρα για την ομάδα των Κότσιφες είναι ο εξαδάκτυλος. Για τον Βεντούρα, πάλι εξαδάκτυλος. Ήψωσε για τον Βεντούρα. Πιέζει ο Καραφουλίδης ο Χρύσανθος και θα κάνει το κλέψιμο. Τώρα πέρασε για τον Τσαπανάκη. Κάνει κίνηση και ο Χρονόπουλος ο Κώστας. Θα του περάσει. Σουτ για 2. Είναι εύστοχος. Ωραία προσπάθεια και το καλάθι. Ωραία συνεργασία της ομάδας των ανεφόρων. Θα κάνει το 36-43. Έγινε επαναφορά από τον Σταυρινούδη για τον Βεντούρα. Σταυρινούδης. Τώρα ο εξαδάκτυλος. Είναι άστοχος, συνέχεια αμυντικό rebound από τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Πέτυχε ένα ωραίο καλάθι πριν για την ομάδα των ανεφόρων. Γκλιάτης. Θα γυρίσει εκεί, θα κάνει το σουτ για 2. Είναι εύστοχος ο Γκλιάτης. 38-43 και μείωση στους 5. Στην επαναφορά ήταν ο Βεντούρας. Έχουμε αλλαγή, θα περάσει ο Κολιώστης του Γκλιάτη για την ομάδα τώρα των Κότσιφες. Η επαναφορά είναι με τον Βεντούρα. Για τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη πέρασε το παιχνίδι. Όπως και ο Θεοδωρόπουλος Παντελής θέση τον Νικολόπουλου. Και εξαδάκτυλο έγινε το κλέψιμο. Ο Παπαδάκης θα κάνει τον drive και θα ευστοχίσει. 40-43.
Μείωση στους 3 η ομάδα των ανεφόρων. 5,5 λεπτά για τη συμπλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Στην επαναφορά είναι ο Σταυρινούδης για τον Βεντούρα. Έλα, πάμε. Γιφτόπουλος για 2. Εύστοχος. 40-45. Στην επαναφορά είναι ο Τσαπανάκης για τον Χρονόπουλο τον Κώστα. Σκρίνα από τον Κολλιό. Τώρα θα του περάσει ο Χρονόπουλος, ο Καραφουλίδης, ο Χρήσαντος για 2. Είναι εύστοχος. 42-45. Θεοδωρόπουλος Παντελής πέρασε για τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Εξαδάκτυλος. Καλή άμυνα τώρα ο Γιφτόπουλος. Πέρασε για το Σταυρινούδη. 5. Θα γυρίσει, θα κάνει ένα σούτ, είναι άστοχος. Τσαπανάκης θα μαζέψει τα αμυντικό rebound. Πέρασε για τον Κολλιό. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Κότσιφες. Ένα έχει η ομάδα των ανεφόρων για αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Στην επαναφορά είναι ο Κολλιός για τον Τσαπανάκη. Εκείνος τον Παπαδάκη. Σου δια 2, είναι άστοχος, συνέχεια rebound αμυντικό από τον Βεντούρα. Φάουλ από τον Κολλιό. Από τον Χρονόπλο τον Κώστα, συγγνώμη. 2-2 και τα ομαδικά. Η επαναφορά είναι από το πλάι για την ομάδα των Κότσιφες. Ενώ έχουμε και αλλαγές. Θα περάσει ο Βασιλόπουλος στο παιχνίδι για την ομάδα των Κότσιφες. Θέση του Βεντούρα. Και ο Ρούκης στη θέση του Σταυρινούδη. Στην επαναφορά είναι ο Βασιλόπουλος για τον Ρούκη. Γιφτόπουλος. Βασιλόπουλος. Πάλι Γιφτόπουλος. Τώρα ο Βασιλόπουλος έχει χώρο στους 3 πόντων. Είναι άστοχος. Συνέχεια μπερδεύτηκε ο Θεοδωρόπουλος ο Βασίλης με τον Ρούκη. Μάζεψε ο Καραφουλίδης. Πέρασε για τον Παπαδάκη. Προσπαθεί ο Θεοδωρόπουλος. Παπαδάκης κρατάει. Τώρα θα αφήσει και τον Τσαπανάκη. Σκρίνει εκεί από τον Καραφουλίδη τον Χρύσανθο. Ο Τσαπανάκης πέρασε για τον Χρονόπλο τον Κώστα. Τώρα ο Κολλιός για 3. Άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Παπαδάκη. Στη συνηθισμένη του θέση τον ακολουθεί ο Θεοδωρόπουλος. Τώρα ο Παπαδάκης θα πέρασε για τον Καραφουλίδη τον Χρύσανθο. Σου 3 πόντων. Άστοχο. Παλεύει για το επιθετικό rebound. Ο Κολλιός δεν τα καταφέρει. Ο Βασιλόπουλος μάζεψε και συνέχεια ο Γιφτόπουλος. Παραλίγο το κλέψουμε εδώ από τον Καραφουλίδη. Γιφτόπουλος κατεβάζει, τώρα θα περάσει για το Ρούκι. Εκείνος είναι άστοχος, συνέχεια ο Θεοδωρόπουλος Παντελής. Για 2 εύστοχος. 42-47. Καραβουλίδης Χρύσανδος έκανε την επαναφορά για τον Κολλιό. 3 λεπτά ακόμα για τη συμπλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Κολλιός είναι άστοχος, ο Θεοδωρόπουλος Παντελής θα μαζέψει. Πιέζει και ο Καραφουλίδης, τώρα θα περάσει τον έτερο Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Είναι 3-1, πέρασε και το Ρούκι με τη μία στον Γιφτόπουλο, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Πέρασε τον Γιφτόπουλο. Εκείνο στο Βασιλόπουλο για 3. Άστοχος, ο Θεοδωρόπουλος Παντελής προσπαθεί να σώσει, αλλά η πάση του δεν ήταν καλή. Μάζεψε ο Χρονόπουλος ο Κώστας για την ομάδα των ανεφόρων. Κολλιός με έναν από το lay-up θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 44-47. Έγινε επαναφορά από τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή για τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη. Γιφτόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out. Στην γραμμή των βολών είναι ο Γιφτόπουλος. Το σκορ είναι 44-47 υπέρ της ομάδας των Κότσιφες. Ενώ απομένει είναι και 59. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Γιφτόπουλο. Άστοχη και η δεύτερη αμυντικό rebound από τον Καραφουλίδη τον Χρύσανθο. Θα κάνει βήματα και καταφέρει να περάσει σωστά
για την ομάδα των Κότσουφες. Έχουμε αλλαγές. Ο εξαδάκτυλος θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Γιφτόπουλου για την ομάδα των Κότσουφες. Στην επαναφορά είναι ο Βασιλόπουλος. Πέρασε για το Ρούκι. Σουτιά 2, είναι άστοχος, συνέχεια επιθετικό rebound από τον ίδιο. Τώρα Θοδωρόπουλος Παντελής. Ρούκης. Βασιλόπουλος, είναι άστοχος, συνέχεια επιθετικό rebound από τον ίδιο. Πέρασε για το Ρούκι. Θα πάει σε ατομική προσπάθεια και θα κερδίσει το φάουλ. Τρία ομαδικά και για την ομάδα των Ανεφόρων, τρία και ομάδα των Κότσουφες. Ενώ έχουμε αλλαγές, θα περάσει ο Σταυρινούδης στο παιχνίδι στη θέση του Θεοδωρόπουλου του Παντελή. Δύο βόλες θα εκτελέσει τώρα ο Ρούκης. Εύστοχη η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη. Συνέχεια επιθετικό rebound από το Ρούκι. Πιέζει ο Χρονόπουλος ο Γιώργος. Τώρα ο Θεοδωρόπουλος ο Βασίλης. Πέρασε για τον εξαδάκτυλο. Σταυρινούδης. Ωραία η πάση για τον Ρούκι. Κόβεται όμως τώρα ο Καραφουλίδης. Ο Χρήστατος θα περάσει για τον Χρονόπουλο τον Γιώργο. Και τώρα ο Δρόσος. Σκρίνει από τον Κλιάτη. Τώρα θα του περάσει ο Δρόσος. Σκρίνει του Καραφουλίδη. Θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ είναι από τον εξαδάκτυλο. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα των Κότσουφες. Από το επόμενο η ομάδα των Ανεφόρων θα βρίσκεται στη γραμμή των Βολών. Χρονόπουλος Κώστας για τον Δρόσο. Είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Σταυρινούδη. Πέρασε για τον Βασιλόπουλο και τώρα ο εξαδάκτυλος. Πήγε να πέσει, να παίξει γρήγορα, παραλίγο το κλέψει από τον Κολλιό. Ο Βασιλόπουλος άφησε στο Ρούκι. Σταυρινούδης. Σουτιά 2. Είναι άστοχος, συνέχεια παλεύει ο εξαδάκτυλος. Η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Κότσουφες. Με τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη στην επαναφορά. Για τον Σταυρινούδη με τον Καραφουλίδη τον Χρύσανθο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Δρόσο. Θα κερδίσει το φάουλ από τον εξαδάκτυλο. Πέμπτο ομαδικό βολές θα εκτελέσει τώρα εδώ ο Δρόσος. ...35,36 δευτερόλεπτα από μένου για τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου. Εύστοχη πρώτη βολή από τον Δρόσο. Άστοχη η δεύτερη, συνέχεια rebound επιθετικό από τον Γκλιάτη. Για δύο εκείνος θα πετύχει το καλάθι. 47-48, μείωση στον πόντο, έγινε παραφορά από τον εξαδάκτυλο. Για τον Θεοδωρόπουλο τον Βασίλη, που θέλησαν να πάει σε μια γρήγορη επίδεση. Θα κάνει ένα σούτ για δύο, είναι άστοχος. Στη συνέχεια ο Καραφουλίδης ο Χρύσανθος και τώρα ο Δρόσος. 15 δευτερόλεπτα, πέρασε για τον Κολλιό. Σουτιά 2, είναι εύστοχος ο Κολλιός. 49-48, προβάδισμα για την ομάδα των Ανεφόρων. 5, τελειώνει ο χρόνος, εξαδάκτυλος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χρονόπλο τον Γιώργο. Η επαναφορά είναι από το πλάι για την ομάδα των Κότσουφες με τον Βασιλόπουλο. Για τον εξαδάκτυλο. Τώρα ο Θεοδωρόπουλος για δύο είναι airball. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 49-48 μπροστά η ομάδα των Ανεφόρων. Επιστρέψαμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Το αγώνα του Α3 ομίλου ανάμεσα στις ομάδες των Ανεφόρων και την ομάδα των Κότσουφες. Το σκορ είναι 49-48. Προβάδισμα για την ομάδα των Ανεφόρων. Τώρα ο Βεντούρας, προσπαθεί ο Δρόσος, ο Νικολόπουλος θα κάνει το σούτ για 2, θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ είναι από τον Κλιάτη.
στοχή πρώτη. Εύστοχη δεύτερη. 50-48. 49 όλα, συγγνώμη, έγινε επαναφορά από τον Καραφουλίδη τον Χρύσανθο για τον Δρόσο. Τώρα ο Γκλιάτης, σουτιά 2, είναι έρμπολο, ο Καραφουλίδης θα μαζέψει το επιθετικό rebound, θα στοχίσει κατά τη ρακέτα. Στη συνέχεια ο Βεντούρας πιέζεται και από τον Καραφουλίδη, πέρασε για τον Σταυρινούδη. Θα κάνει τον drive και θα κοπεί με φάουλ από τον Χρονόπουλο τον Γιώργο. Δύο γρήγορα φάουλ έχει κάνει η ομάδα των ανεφόρων σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Σταυρινούδης θα εκτελέσει δύο βολές. Άστοχη η πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη, προβάδισμα και πάλι για την ομάδα των Κότσφες. 49-50. Δρόσος. Άφησε τον Παπαδάκη. Εκείνος τώρα στον Χρονόπουλο τον Γιώργο. Ξανά Παπαδάκης για δύο. Είναι άστοχος. Συνέχεια αμυντικό ριμπάντο τον Νικολόπουλο και τώρα ο Ρούκης. Γιφτόπουλος. Υψώνει για τον Σταυρινούδη με τον Δρόσο στην άμυνα. Πέρασε ωραία πάσα για τον Γιφτόπουλο. Εκείνος θα πετύχει το καλά. Θα κάνει το 49-52. Ωραία προσπάθεια εδώ από την ομάδα των Κότσφες. Ωραία και η πάση του Σταυρινούδη. Δρόσος. Θα κερδίσει το φάουλ. Ενώ έχουμε αλλαγές, θα περάσει ο Τσαπανάκης στη θέση του Χρονόπουλου του Γιώργου. Η επαναφορά είναι από το πλάι για την ομάδα των ανεφόρων με τον, Καραφουλίδη τον Χρύσανθο να πηγαίνει στην επαναφορά. Για τον Τσαπανάκη. Εκείνος για τον Δρόσο. Τσαπανάκης, 10 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Γκλιάτης. Σκρίνα τον Τσαπανάκη. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Η κατοχή θα περάσει για την ομάδα των Κότσφες. Η επαναφορά είναι με τον Ρούκι για τον Βεντούρα. Μια μικρή διακοπή, ενώ θα γίνει και η αλλαγή τώρα. Ο Καραφουλίδης, ο Θοδωρής θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Καραφουλίδη του Χρύσανθου. Στην επαναφορά είναι ο Βεντούρας για τον Ρούκι. Νικολόπουλος. Σταυρινούδης και τώρα ο Γιφτόπουλος για τρεις. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Κλιάτη. Τώρα θα αφήσει για τον Δρόσο. Τσαπανάκης. Παπαδάκης. Και τώρα ο Δρόσος. Όχι, πάσα και τον Παπαδάκη για δύο. Εκείνος είναι άστοχος με την κορυβάντα από τον Γιφτόπουλο. Ζητάει ο Βεντούρας, θα του περάσει. Κρατάει τώρα ο Βεντούρας. Πέρασε για τον Νερούκη, έχει χώρο, σου τριών πόντων. Είναι άστοχος με την κορυβάντα από τον Δρόσο. Πέρασε τον Παπαδάκη, απ' την άλλη είναι ο Γκλιάτης. Σου διαδύει από τον Παπαδάκη, εύστοχος. 51-52. Στην επαναφορά ήταν ο Γιφτόπουλος για τον Βεντούρα. Στον πόντο είναι το παιχνίδι μπροστά η ομάδα των Κότσφες. 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα για τη συμπλήρωση του 4ου καλέπτου. Βεντούρας. Σκρίνα από τον Σταυρινούδη. Τώρα θα πασάρει για τον Γιφτόπουλο. Εκείνος τον Νικολόπουλο. Τώρα ο Βεντούρας θα επιχειρήσει ένα σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχος. Η κατοχή είναι για την ομάδα των ανεφόρων. Με τον Δρόσο να κάνει την επαναφορά για τον Τσαπανάκη. Επιθετικό φάουλ. Η επαναφορά είναι για την ομάδα των Κότσφες με τον Βεντούρα να περνάει για τον Ρούκι. Νικολόπουλος, Βεντούρας. Ωραία, υπάστο για τον Ρούκι. Εκείνος θα στοχίσει κάτω από τη ρακέτα. Στη συνέχεια επιθετικό rebound από τον Σταυρινούδη. Θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Βλιάτη.
Ναι, έχουμε αλλαγές. Θα περάσει για την ομάδα των Κότσιφες ο Ξαδάκτυλος θέση του Ρούκη. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Σταυρινούδη. Εύστοχη η δεύτερη. 51-53 έγινε επαναφορά από τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή για τον Δρόσο. Τώρα ο Τσαπανάκης για τον Κλιάτη. Καλή άμυνα από τον Νικολόπουλο, ο Γκλιάτης Αγκυρίς θα κάνει το σούτ για 2, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Σταυρινούδη, πέρασε για τον Γιφτόπουλο. Βεντούρας. Σταυρινούδης έχει χώρο, σούτ για 2, εύστοχος. 51-55. Έγινε επαναφορά από τον Καραφούλη τον Θοδωρή για τον Τσαπανάκη. Σκριν του Γκλιάτη, ο Τσαπανάκης τώρα θα περάσει για τον Δρόσο, πιέζει ο Βεντούρας. Σκριν του Τσαπανάκη, ο Δρόσος θα περάσει τώρα για τον Παπαδάκη. Για 2 εκείνος, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Καραφουλίδη, τώρα ο Γκλιάτης θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Γιφτόπουλο. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα των άστοχη η πρώτη. Άστοχη και η δεύτερη. Στη συνέχεια μαζί με τον Νικολόπουλο σκάψε για τον Εξαδάκτυλο. Ο Γιφτόπουλος είναι στη γωνία μαρκάριστος, ο Εξαδάκτυλος κρατάει. Τώρα θα περάσει για τον Βεντούρα. Διστάζει για 3. Θα κάνει ένα σουτ για 2. Είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Εξαδάκτυλος. Δεν μπορεί, αλλά ο Νικολόπουλος θα μαζέψει. Θα περάσει για τον Εξαδάκτυλο. Κατά τη ρακέτα θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 51-57. Έγινε η επαναφορά από τον Καραφουλίδη του Θοδωρή και τον Δρόσο. Στο συν 6 η ομάδα των Κότσιφες. Δρόσος. Καραφουλίδη Θοδωρή και τώρα ο Παπαδάκης. Για 2. Είναι εύστοχο. 53-57. Έγινε επαναφορά από τον Εξαδάκτυλο για τον Βεντούρα. Βρισκόμαστε στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Βεντούρας πέρασε για τον Σταυρινούδη για 2. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Τσαπανάκη. Άφησε στον Δρόσο. Εκείνος τον Παπαδάκη. Ωραία έπαση του για τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή, θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 55-57. Μείωση στους 2 πόντους, έγινε επαναφορά από τον Γιφτόπουλο για τον Βεντούρα. Τώρα ο Γιφτόπουλος, σκρίνα τον Νικολόπουλο, πέρασε για τον Σταυρινούδη. Είναι άστοχος, στη συνέχεια μαζεύει ο Γιφτόπουλος, τελειώνει ο χρόνος, σουτ για 3, είναι άστοχος. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Ανεφόρων με τον Πέντε. Η επαναφορά είναι με τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή για τον Παπαδάκη. Κρατάει ο Παπαδάκης, τώρα θα περάσει για το χρονόπλο τον Γιώργο, διστάζει για 3, θα πάει σε ένα σουτ για 2, είναι άστοχος. Η κατοχή πέρασε για την ομάδα των Κότσιφες, με τον Εξαδάκτυλο στην επαναφορά για τον Βεντούρα. Έγινε το κλέψιμο από το χρονόπλο τον Γιώργο, πιέζει και ο Θεοδωρόπουλος, ο Παντελής και ο Γιφτόπουλος, θα γίνει το κλέψιμο. Γιφτόπουλος πέρασε τον Εξαδάκτυλο. Πάει Παπαδάκης από πίσω τώρα ο Σταυρινούδης. Ωραία, πάστε και τον Εξαδάκτυλο. Θα κοπεί καθαρά από τον Χρονόπουλο.
Μαζεύει όμως τώρα τα πασάρια για τον Θεοδωρόπουλο. Σταυρινούδης είναι εύστοχος. 55-59. Έγινε επαναφορά από τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή για τον Δρόσο. 3 λεπτά ακόμα. Τώρα ο Παπαδάκης. Πέρα στον Καραφουλίδη τον Κώστα και στον Γιώργο και εκείνο στον Καραφουλίδη τον Κώστα. Τώρα δεν είναι καλή η πάση του για τον Καραφουλίδη τον Γιώργο. Προς πίσω και σωστά η κατοχή θα περάσει για την ομάδα των Κότσιφες. Ενώ έχουμε αλλαγές, πέρασε ο Θοδωρόπουλος, ο Βασίλης, ο Βασιλόπουλος και ο Νικολόπουλος θέση στον Σταυρινούδη. Βεντούρα και Εξαδάκηλου. Ενώ θα περάσει και ο Καραφουλίδης ο Θοδωρή, ο Χρύσανθος, στη θέση του Τσαμπανάκη. Έγινε παραφορά και τώρα ο Γιφτόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή. Δύο βολές θα έχει ο Γιφτόπουλος. Εύστοχη η πρώτη. 55-60. Εύστοχη και η δεύτερη. 55-61 στο συν 6. Έγινε παραφορά από τον Καραφουλίδη τον Χρύσανθο για τον Δρόσο. Σου τριών πόντων. Άστοχος. Επιθετικό ριμπάουντ όμως από τον Παπαδάκη. Σου δια 2. Θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Ενώ έχουμε αλλαγές. Τώρα ο Καραφουλίδης ο Χρύσανθος για 2. Είναι άστοχος, ο Χρονόπλος ο Γιώργος δεν μπορεί. Η κατοχή θα περάσει για την ομάδα των Κότσιφες. Με τον Θεοδωρόπλο τον Παντελή να περνάει για τον Θεοδωρόπλο τον Βασίλη. 2,5 λεπτά ακόμα. Γιφτόπουλος. Βασιλόπουλος και πάλι Γιφτόπουλος. Θα επιχειρήσει το σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος ο Γιφτόπουλος. 55-64 προβάδισμα 9 πόντων για την ομάδα των Κότσιφες. 131 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Δρόσος. Για τον Καραφουλίδη το Θοδωρή. Πέρασε για τον Καραφουλίδη το Χρύσανθο. Παραλίγο να κοπεί τώρα ο Δρόσος για 3. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Καραφουλίδη το Χρύσανθο. Στη συνέχεια θα γίνει το κλέψιμο και τώρα ο Θεοδωρόπουλος ο Βασίλης θα φύγει στον ευνηδιασμό. Πέρασε για τον Βασιλόπουλο. Νικολόπουλος. Είναι άστοχος ο Καραφουλίδης ο Θοδωρής. Θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Δεν είναι καλή η πάση. Θα μαζέψει ο Γιφτόπουλος. Σκρίνα από τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή. Γιφτόπουλος πέρασε για τον Νικολόπουλο. Θα κάνει βήματα και η κατοχή θα περάσει για την ομάδα των Ανεφόρων με τον Καραφουλίδη τον Θοδωρή στην επαναφορά. Αλλαγές, ο Σταυρινούδης θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Νικολόπουλου. Έγινε επαναφορά από τον Γκλιάτη που πέρασε και αυτό το παιχνίδι για τον Παπαδάκη. Θα πάει σε ατομική προσπάθεια και θα κοπεί καθαρά από τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή. Έχουμε αλλαγές. Μέσα ο Ρούκης, έξω ο Γιφτόπουλος. Στην επαναφορά είναι ο Παπαδάκης. Για τον Κλειάτη, ο οποίος είναι μαρκάριστος, θα κάνει την προσπίση τώρα το σούτ για 3. Είναι άστοχος. Ο Ρούκης αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός κατοχή για την ομάδα των Κότσιφες. 1-16 απομένει ακόμα. Η ομάδα των Κότσιφες προηγείται με μια διαφορά 9 πόντων. Έγινε επαναφορά. Και τώρα ο Θεοδωρόπουλος ο Βασίλης πιέζεται από τον Κλειάτη. Θα το ξεφύγει. Πέρασε για τον Θεοδωρόπουλο τον Παντελή για 2. Είναι άστοχος. Ο Καραφουλίδης ο Χρύσανθος μάζει το αμυντικό rebound και πέρασε για τον Κλειάτη. Είναι άστοχος. Κόβεται καθαρά από τον Θεοδωρόπουλο και τώρα ο Ρούκης. Θεοδωρόπουλος Βασίλης και τώρα ο Θεοδωρόπουλος Παντελής. Κόβει προσωρινά ο Καραφουλίδης. Στην επαναφορά είναι ο Θεοδωρόπουλος ο Παντελής για τον Ρούκη. Εκείνος για τον Σταυρινούδη.
Έγινε το κλέψιμο και τώρα ο Δρόσος. Συνέχεια νέο κλέψιμο του Θεοδωρόπουλου τον Παντελή. Θα στοχίσει ένα φόλεο ο Ρούκης, θα πετύχει το καλάθι. 55-66 στο συν 11. Έγινε επαναφορά από τον Δρόσο για τον Χρονόπουλο τον Γιώργο. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Δρόσος για τον Καραφουλή τον Χρύσανθο. Είναι άστοχος ο Βασιλόπουλος, θα μαζέψει. Η ομάδα των Κότσιφες είναι αγκάλια με την νίκη. 20 δευτερόλεπτα. Μια μεγάλη νίκη απέναντι στην ομάδα των Ανεφόρων, η οποία βρισκόταν σε μια ανωδική πορεία. Σήμερα η ομάδα των Κότσιφες ήταν πλήρης. Έπαιξε πολύ καλά και πήρε μια νίκη απέναντι στην ομάδα των Ανεφόρων με ένα σκορ, με τελικό σκορ 55-66. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.